Λούμε della ragione. Που την προειδοποιεί. Τη έφυγε ούγια, τη έφυγε στην κοροτσάρα. Έρχομαι να σώσω την πατσάρα. Θέλω να φέρω το σώμα μου και να φιλήσω τα χείλη σου, όλο τέλο πάντων το κορμί του, το πρόσωπό του, να ενώσω λέει το κεφάλι μου το κεφάλι σου. Αυτά είναι. Και να σε φιλήσω. Και, αυτή... και μετά τη λέει είσαι υπέροχη, είσαι η μεραβιλιόζα. Η κακομοίρα έχει βγει. Και μετά είσαι έγκυο. Απλά, κατευθείαν. Με τη μία, με το φιλί. Από την έρμη. Σου λέει πόσα μπατσάρα ακόμα θα δώσω. Αλλά φαντάσου ότι. Τρει γυναίκε. Οπότε θα εκμεταλλευτώ, θα φιλήσω τώρα και. Είναι φίλο μου, τον αγαπάω. Ναι, αλλά δεν ήξερε τι να περιμένει, γιατί τη ξεκινάει τον πρόλογο, αλλά σου λέει κοπέλα τι θα μου κάνει τώρα. Και τον μπατσάρι το είπε πολύ κοντά τον είχε φτάσει. Οπότε. Έχει ένα φυσικό κουζάχο κατσιφωτίου, σοβαρότητο και ούτω. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει γλώσσα με στο στόμα εκεί που μιλά. Δεν υπήρχε. Ε, Παναγία. Αυτά γίνονται βέβαια στην Ιταλική τηλεόραση. Ακριβώς. Το έχεις πάθει, Ναταλία. Ναταλία, θέλεις ένα μπατσάρε ελληνικό. Για αλήθεια, ζωντανά. Ζωντανά, δεν ήταν ζωντανή εκπομπή, ήταν μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Δεν το κόψατε όμως. Το κόψαμε γιατί δέχτηκα μια, πώς το λένε... Bullying. Όχι, ρε παιδί μου, ήμουνα με κάποιον άνθρωπο τότε, ο οποίος μου είπε ότι αν παιχτεί αυτό στον αέρα, σε χωρίζω. Λάκα κάνεις. Μίλα μας, μίλα μας ελεύθερα πια. Ήσασταν μαζί, στην εκπομπή. Όχι, δεν ήμασταν. Ήμασταν μαζί στη ζωή με τον έναν άνθρωπο και ο καλεσμένος που ήρθε στην εκπομπή που δεν ήταν 60. Δεν θα πω χρονιά, ήταν 40 και κούκλος. Και κάτι λέγαμε για τους ρόλους του και πώς φυλάει και μου λέει θες να δεις το φυλάω και σηκώθηκε και μάρπαξε με φίλησε. Και ενώ ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Ξέρω λέει, θα ανακρίνουμε σένα. Το συζητάγαμε στο ραδιόφωνο. Έτσι μα βάλτε να το παίξεις να κάνεις ζούμερα. Και μου λέει παίξε το Μωριχαζί, μην υποκύπτει τους εκβιασμούς, αλλά δεν είπα καλά. Επειδή κοίταξε, κατανόησα το ότι θα ενοχληθεί ένας άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό είναι υπέρ. Το σεβάστηκα. Όπως μ' αρέσει να με σέβονται, θέλω και να σέβομαι. Τελικά τα λατούχο. Το μάθημα της ζωής. Εξαιρετικός. Έτσι, μπράβο. Τον άγνωστο.